Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι ωραίο κομμάτι! Ιδεάλ! Πολύ ωραίο και ρομαντικό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι κάνουμε μια κλασική μαμαδίστικη ελληνική συνταγή, το παστίτσιο, αλλά με την εσάνς του Γάλλου καλλιτέχνη. Ναι, Κατσαλάς. Το γαλλικό σου. Ποια είναι η βασική διαφορά? Θα διαβάσω και την κάρτα με τα υλικά, αλλά πες μου λίγο. Εγώ έβαλα γαλοπούλα, εντάξει, πρέπει να είναι και κοτόπουλο, γιατί είναι πιο ελαφρό στο κοιμά και μπορεί να το τονίζει με πιο εδώ. Άρα μετά, κοιμά γαλοπούλα, σαν τη μοσχαλίσιο. Έκλεψα μια γαλλική συνταγή που κάναμε ένα γρατά με κολοκύθα. Ναι. Για την μπεσαμέλ με κολοκύθα, εγώ έκανα την μπεσαμέλ κολοκύθα. Πολύ μέσα. Ωραίο. Και βγαίνει πολύ ωραία. Πείτε. Και το κοφτό που αλλάξα το μακαρόνι. Για να διαβάσουμε την κάρτα με τα υλικά και αμέσως να ξεκινήσει ο Ζαλουί μας. Λοιπόν, υλικά για 6 με 8 μερίδες. Θα χρειαστούμε 1 κιλό κοιμά γαλοπούλα, μισό μακαρονάκι κοφτό, ένα ξερό κρεμμυδάκι, ένα κουταλάκι πελτέ ντομάτας, ένα ποτήρι λευκό κρασάκι, λίγο ελαιόλαδο, μια σκελίδα σκόρδο, μια κουταλιά στη σούπα μέλι, 2 φύλλα αρμπαρόριζας, αλάτι πιπέρι. Και να δούμε μετά και για την μπεσαμέλ, να κάνουμε πρώτα τη... Και θα το ξυλίσεις τώρα την μπεσαμέλ μαζί. Ωραία, ας δούμε τότε και την καρτούλα. 60 γραμμάρια βούτυρο, 60 γραμμάρια αλευράκι, 750 ml φρέσκο γάλα, 150 γραμμάρια τριμμένο γκούντα ή έμεταλ και 1 κιλό κολοκύθα. Σωστά. Λοιπόν, καλή μία. Λίγη κρέμα γάλακτο, συγγνώμη, ένα βόλατι πιπέρι. Αυτό να είναι το επιπλέον για την εμόμενη. Λοιπόν, άρα, όπως εξήγησα, έκλεψα την γαλλική τέχνη και την ελληνική τέχνη. Λοιπόν, μπεσαμέλ, να ξεκινάμε. Δίνουμε συνταγή που λέει 60-60 και περίπου 1 λίτρο γάλα. Γιατί, όπως βλέπεις, κάνουμε μια μπεσαμέλ πάρα πολύ αερή. Φαίνεται τέλεια. Και δεν έχει πορτοκαλί χρώμα. Όχι, είναι σκέτο μπεσαμέλ. Δηλαδή, χωρίς αλάχος, παίρνει λίγο μπισκοκάρι εδώ μέσα. Ναι. Απλή. Αυτό να δεις. Πρόσεξε εγώ, γιατί το προχώρησα λίγο. Εδώ είναι η γαλοπούλα. Η γαλοπούλα τη σοτάρουμε. Με τι υλικά? Το κρεμμυδάκι, το σκόρδο, λίγο λάδι και το κρασί. Πολύ ωραία. Και λίγε πέλτε ντομάτα μέσα. Εδώ, σε αυτό το στάδιο είμαστε, να προλαβαίνουμε και την αφήνουμε να στεγνώσουμε εμείς το δικό μας. Άρα στην αρχή δυνατή φωτιά για το σωτάρισμα. Δυνατή σωτάρι, φωτιά, και μετά μπράβο. Και τον αφήνουμε να ψήσει κανονικά τη γαλοπούλα όπως είναι. Χωρίς το βάζω αρώματα. Εδώ για να έχει ωραίο πλανάκι. Εδώ είχα κολοκύθα. Ωραία. Που βράζουμε κολοκύθα, κόβουμε το κολοκύθα, καθαρίζουμε απ' έξω, κόβουμε καζαράκια. Βάζουμε μια κατσαρόλα με νερό μέχρι ύψος. Σιγανή φωτιά. Μέχρι να μαλακώσει. Μίξερ και έχουμε μια πούλπα. Και για τις φίλες μου που θέλουν λίγο να διευκολύνουν τη ζωή τους, επειδή πολύ συχνά φιλοξενούμε τον Μπαρμπαστάθη, έχει ας πούμε κατεψυγμένη, έτοιμη κολοκύθα κομμένη σε κομμάτια, απλοποιείς λίγο τις διαδικασίες. Και πάει και πολύ καλά. Τα μακαρόνια, εγώ τα άλλαξα γιατί μου αρέσει το μακαρονικό αυτό. Να αλλάξω το μάξι, και είναι και ελληνικό, εντάξει. Δεν έχει καμία τέχνη διαφορετικό. Και εδώ προχωράμε το τε. Που εδώ είναι το παιχνίδι ουσιαστικά. Λοιπόν, είπαμε το κοιμά μαζί με τα αρωματικά. Βάζω λίγο αρμπαρόριζα. Που αυτό είναι καταπληκτικό. Μυρίζει πολύ ωραία. Και πάει πάρα πολύ καλά με την κολοκύθα. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο. Άρα κάνετε το κλασικό παστίτσιο, αυτό που σας κάνει η μαμά σας, η γιαγιά σας. Θέλετε να το κάνετε και εσείς τα παιδάκια σας. Όχι, είναι, εντάξει, είναι μια συνταγή φυσικά που ξέρουν οι τέσσερις γωνίες Ελλάδα. Ναι, παιδί μου, αν την έχεις μια συνταγή, είναι ωραίο να βρίσκεις τρόπους να την, απλώς, κάναμε αναδεικνύεις λίγο διαφορετικά και να τη διαφοροποιείς. Παιδιά, βάλτε λίγο δροσιά, μας έχει πιάσει. Δεν ξέρω αν είναι το μωρό ή η κουζίνα που καίει ή ο καιρός. Έχω καψώσει. Λοιπόν, πιπεράκι, λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Γιατί, ξέρω, εμένα μου αρέσει. Τρως ακόμη και αυτερό. Ναι, και μου λέει η κόρη μεγάλη, μαμά, γιατί τρως πιπέρι, δεν αρέσει το μωράκι. Έχω τη δική κορίνα μέσα στο σπίτι μου. Εγώ βάζω λίγο μέλι. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι ωραίο. Έχω πάρα είδες, και αυτό είναι κάτι διαφορετικό που δεν το κάνουμε εμείς. Το δεν μέλι το εδώ το βάζεις αντί τη ζάχαρη που βάζουμε στην ντομάτα, για να μην πικρίσει. Πάρε. Το μέλι. Θα καταλαβαίνεις γιατί βάζω μέλι. Γιατί έχω βάλει και εδώ λίγο. Ελαφρώς. Όχι, πολύ ωραίο. Μια πικράδα που έρχεσαι και την αναμειγνύεις. Πικρίζει λίγο. Ακριβώς. Και είναι ωραίο. Λοιπόν, άρα αυτό είναι έτοιμο ουσιαστικά. Συγγνώμη. Ωραία η κολοκύθα. Η κολοκύθα είναι ωραία. Απλώς εμείς στη Γαλλία το κάνουμε πολύ γρατάν. Το γρατάν, δηλαδή το γρατίνι σε ορόφος. Και λέω, άντε να κλέψω την ιδέα. Λοιπόν, έχουμε το κοιμά. Το ρίχνουμε μέσα. Θα κάνουμε το κλασικό φυσικά. Άρα κοιμάς κορίτσια.
Από γαλοπούλα. Για να το κάνουμε και πάρα πολύ live. Κόσμος. Και αγόρια, καλέ, μπορεί να το κάνει αναόροφο. Πιο ωραίο είναι ανακαθημένο να πιάσει και το γεύση τα μακαρόνια. Λέω κορίτσια μέρη μου, για τα αγόρια και να μαγειρεύουν, κάνουν κάτι βαρετό απλό. Πόσου φραγκολιάδε έχει να κάτσουν να σου κάνουν παστίτσιο. Λοιπόν, άρα το κύμα μα. Α, και το κάνει έτσι, ναι, το ανακατεύει. Εντάξει, να είναι πιο. Δεν το κάνει σε στρώσει δηλαδή όπω κάνουμε το παστίτσιο. Όχι, όχι. Και άλλη διαφορά, βλέπετε. Μια μικρή διαφορά δεν είναι. Σήμερα, σήμερα μα κάνει πεθερά μου παστίτσιο, Τετάρτη. Το αυγό το βάζω τίποτα εδώ. Για να είναι πιο αφράτο λίγο. Βάζω λίγο μπεσαμέλ. Α, θα το βάλει εκεί το αυγό. Όχι. Ναι, εδώ το βάζω. Δηλαδή, μορνέ. Πολλές φορές κάνει ο κόσμος μορμέ, δηλαδή εδώ βάζει το τυρί, εδώ βάζει το αυγό. Α, τρίτη είναι, σταμάτα. Εγώ, επειδή βάζω εδώ μέσα το μεριτζάνα, βάζω εγώ τα υλικά εδώ. Είδες, μου άρεξε την όρεξη με το παστίτσιο και έφερα την Τετάρτη μια μέρα νωρίτερα. Τώρα δεν έχω καταλάβει, το κάνεις όλο αυτό τουρλού τουρλού. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι να δροσίζουμε λίγο το κύμα, γιατί είναι γαλουπούλα. Η γαλοπούλη ναι. Στεγνό, θα το πούνε. Άρα θα είναι όλο αναμεμειγμένο στο πυρήμαχο σκεύο ναι. Μας. Δεν θα είναι σε στρώσεις. Το μπεσαμέλ είναι από πάνω. Ναι, ρε παιδιά, η μπεσαμέλ ναι, αλλά κανονικά στο γιατί κλασικό παστίτσιο. Στρώσει, εγώ δεν κάνω παστίτσιο. Η πεθερά μου που κάνει το κάνει στρώσεις. Να ρωτήσουμε στην πεθερά. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο ωραίο ανακατεμένο. Και τα μακαρόνια, εγώ το κάνω που το έκανα εδώ, το έχω μάθει από σεφ. Πα τα μακαρόνια μαζί με. Δίνει πιο γεύση. Πάρα πολύ ωραία. Για να το στρώσουμε σιγά-σιγά. Πάμε. Εγώ θα δώσω και κάποια δωράκια. Το έχετε το iPad. Το βλέπετε. Το είχα κάνει αντικατοπτρισμό πριν. Το ξανακάνω. Άρα το βάζει έτσι στο σκεύο. Είναι πάρα πολύ γρήγορο και απλό. Δηλαδή, όχι και απλό και γρήγορο, μπορεί να είναι και όπως κάθε παστίτσιο λίγο πριν. Την κολοκύθα είμαι περίεργη να δω που θα βάλεις. Το έχεις, ωραία. Δώσ' μου ένα λεπτό πριν βάλεις την κολοκύθα να δώσω κάποια δώρα που χρωστώ από το Instagram, μιας και είπα για Μπαρμπαστάθη. Και έχετε κάνει 40.000 likes εδώ, φίλοι μου, τι ωραία. 40.000 likes. Πόσους έχω εδώ, τρεις. Θα μου πεις ένα. Όχι, καλά, στο στη λίστα μου πει, άσχετο. Στο πρώτο μου like, πότε με προλαβαίνει. Από εδώ και μετά πες μου stop. Stop. Ένας, δύο, τρεις νικητές, συγχαρητήρια. Και έχω και δωράκια έκος από χθες. Έχω άλλη φωτογραφία από σήμερα, οπότε θα δώσω τώρα τα τρία και μετά. Θα μου πεις ξανά ένα stop. Stop. Κάτσε, γιατί αυτή η μακουλού είναι φίλη μου. Από εδώ και πέρα πες μου. Stop. Μου κάνουν like οι φίλοι μου. Τρία και εδώ. Συγχαρητήρια, παιδιά. Κερδίζετε τα υπέροχα προϊόντα ECOS. Άρα, Ζαν Λουί, συνεχίζουμε. Λοιπόν, βάλαμε τη στρώση. Το αυγό με το πουλί ανακάτεψε, ίσα ίσα. Το θες ακόλα δηλαδή. Oui. Εδώ κρέμα. Συγγνώμη, μπεσαμέλ. Α, σε αυτή τη φάση ήταν αμυγνή. Βάζω μέσα την κολοκύθα. Περίπου 1/3-2/3. Περίπου. Ναι. 2/3 μπεσαμέλ λευκή, 1/3 κολοκύθα. Δεν το θες και τελείω πορτοκαλί. Το θες ελαφρώ ιβουάρ, δηλαδή. Ελαφρώ ιβουάρ, βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε, ένα συνδυασμό που πάει πάρα πολύ καλό με την κολοκύθα είναι το τυρί. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, κίτρινα τυρί, λιπαρό τυρί, γι' αυτό γράφει. Πάρα πολύ ωραίο. Εδάμ, ή mm-hmm. ένα έμαθαλ. Για να το στρώσουμε. Πάμε. Πολύ εύκολο. Και πόση ώρα θα θέλει το φούρνο αυτό. Να γρατινάρει, να ψηθεί. Δηλαδή, κανονικά, όπω είναι ένα μουσακά ή όπω κάνουμε ένα παστίτσιο. Θέλει ένα 160, όχι δυνατή φωτιά. Για πόση ώρα? Σαν με μισή ώρα, 3/4 αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί είναι ήδη μαγειρεμένα όλα. Άχι, και θα βάλει και τυράκι από πάνω. Θα βάλει και λίγο τυρί. Ωραία. Πρόσεχε, αγαπημένε μου. Λοιπόν, βάλε και την πινελιά σου. Μας είπε και τις διαδικασίες ψησίματος. Εμείς πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει σχέση και με τη γαστρονομία, καθώς έχουμε την εβδομάδα Dine Athens. Και θέλω να σας πω ότι το αθηναϊκό κοινό, χάρη στην Alpha Bank και ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που λαμβάνει η χώρα. Και πέρσι το είχαμε παρουσιάσει εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορείτε να πάτε σε 100 επιλεγμένα εστιατόρια που σας φαίνονται ίσως και λίγο πιο ακριβά, γιατί μαγειρεύουν κάποιοι γνώστες της γαστρονομίας, βλέπε Jean-Louis, αλλά να φάτε με πολύ καλές τιμές για να έχετε την ευκαιρία να δείτε και να απολαύσετε σεφ που ίσως σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσατε οικονομικά. Και πάμε να δούμε το βίντεο. Ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Και αμέσως μετά βγάζεις το έτοιμο. Λοιπόν, να δώσω και δωράκι από το αγαπημένο μου νοξίμα. Είναι το καθημερινό δώρο που πλέον έχουμε από τη σειρά Dry Care για να φροντίζετε
ό,τι φαντάζεστε και δεν φαντάζεστε. Δηλαδή, πέραν από τις μασχαλίτσες και το αποσμητικό που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, υπάρχει και το αφρόλουτρο και το κρεμοσάπουνο και το σαπούνι και η υδατική κρέμα για τον άντρα μετά το ξύρισμα. Λοιπόν, πού να τα δώσω, ρε παιδιά, έχω ωραίες φατσούλες εδώ. Περίμενε. Περίμενε, βρε. Λοιπόν, θα δώσω σε αυτό το φίλο μου που είναι άντρας και μου στέλνει. Το έχει στο iPad ή όχι, έλα. Εδώ με την κορούλα του προφανώς. Κάτσε να δω. Για πείτε ένα stop, ρε παιδιά. Stop. Α, γλυκούλικο. Stop, stop. Εδώ στις δύο φιλαενάδες. Ρία ριάκι. Κορίτσια, συγχαρητήρια. Τι γίνεται, τους έχω κάνει τέτοιο βασανιστήριο, είναι έτοιμο το παστίτσιο και σε όλο το διάλειμμα περιμένουνε. Ποιος έχει άλλη κομπορτήριο, εγώ. Συγγνώμη, ο γιος μου πρώτος. Δεν έφαγα, βρε, το βλέπεις να είναι πειραγμένο. Ο πρεσβύτερος πρώτος. Παιδιά, φαίνεται όμως πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι πολύ... Δεν φαίνεται πολύ έντονο το πορτοκαλί, δηλαδή είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Καλή όρεξη, γεια σας. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo.